Libero 107,4. Νιώθει. Μη τι κάνετε, κύριε Ρούσο, καλησπέρα. Ναι, μας ακούτε? Σας ακούω, ναι, καλησπέρα. Άλλο. Μια χαρά. Είστε καλά, είστε καλά. Μια χαρά. Ετοιμάζεστε, είστε έτοιμοι? Μένουν τίποτα. Ετοιμαζόμαστε, όχι, όχι, δουλεύουν πυροτοδός, γιατί είναι το τουρνουά, είναι το άνοιγμα της μπουτίκ, είναι η συναυλία. Ήδη κάποια άλλα πράγματα που θα υπάρξουν που δεν πρέπει να τα πούμε στον αέρα, πρέπει να τα ζήσει ο αδιανός. Α, θα έχετε και εκπλήξεις όπως μας έχει προειδεάσει η ΚΑΕ. Ναι, θα έχουμε και κάποιες εκπλήξεις. Η αλήθεια είναι ότι το ευχάριστο είναι ότι η δεύτερη φορά το τουρνουά του Νίκου Γκάλη θα γίνει θεσμός, πιστεύουμε θα γίνει θεσμός. Αυτό είχαμε υποσχεθεί από πέρσι, αυτό είναι και η ηθική μας υποχρέωση και της διοίκησης τωρινής και του μεγαλομετόχου απέναντι στον Νίκο Γκάλη, που όλοι ξέρουμε τι ακριβώς σημαίνει ο Νίκος Γκάλης για το σωματείο και την ομάδα μας. Θα είναι ένα τουρνουά που πιστεύουμε θα είναι πολύ καλύτερο από το περσινό, γιατί πέρασαν η πρώτη φορά, γιατί μην ξεχνάμε ότι πέρσι ήμασταν και μόνοι μας. Σωστά. Φέτος έχουμε μεγαλομέτωχο, έχουμε βοήθεια και πιστεύουμε θα γίνουν πιο επαγγελματικά πράγματα. Δηλαδή ευελπιστείτε κάθε χρόνο να είναι και καλύτερο το τουρνουά. Φυσικά, φυσικά. Να ευελπιστούμε κάθε χρόνο να είναι καλύτερο και να προσελκύσει το ενδιαφέρον του αριανού κόσμου. Φέτος πιστεύουμε πως ο κόσμος θα το αγκαλιάσει πιο πολύ. Πέρσι ήταν η πρώτη φορά και πέρσι ήταν ικανοποιητικά βέβαια. Όταν μιλάμε για το τουρνουά του Νίκου Γκάλη, ό,τι άλλο από sold out. Θεωρείται ότι δεν είναι 100% επιτυχημένο. Σωστά. Νομίζω ότι το κλειδί είναι να το συνδέσει, να το συνδυάσει, αν θέλετε, ο κόσμος του Άρη και γενικότερα ο μπασκετικός κόσμος, κύριε Ρούσο, με το ότι θα σηματοδοτεί την έναρξη ουσιαστικά της μπασκετικής σεζόν το συγκεκριμένο τουρνουά κάθε χρόνο. Κύριε Σταυρόπουλο, αυτό ακριβώς θέλουμε. Είναι αυτό έτσι θέλουμε να το συνδυάσουμε. Θέλουμε να το συνδυάσουμε, θα είναι την πρώτη φορά που η ομάδα θα φοράει τα καλά της μπροστά στο κοινό, είναι η πρώτη φορά. Η ουσία είναι αυτή, έτσι, ότι για την πρώτη φορά θα είναι υπερπλήρης με τον προπονητή μας. Οπότε πιστεύουμε είναι ηθική υποχρέωση κάθε αριανού, χωρίς να σημαίνει ότι είναι υποχρέωση, γιατί δεν είναι υποχρέωση του αριανού να πηγαίνει στο γήπεδο. Είναι ευχαρίστησή μας να πηγαίνουμε στο γήπεδο και όταν ξέρουμε ότι αυτό που κάνουμε είναι για το προς τιμή του Νίκου Γκάλη, είναι ακόμα περισσότερη χαρά μας. Ναι. Εντάξει, βέβαια και πέρα από όλα τα άλλα, εκτός από το τι γίνεται για τον Νίκο Γκάλη, όπως το είπατε, είναι η πρώτη φορά που είναι και ο προπονητής, αφού επέστρεψε με τις υποχρεώσεις του από την εθνική ομάδα, που όλη η ομάδα είναι μαζεμένη και θα είναι μια ευκαιρία κόντρα σε δυνατούς αντιπάλους να δούμε λίγο να μετρήσει και τις δυνάμεις της η ομάδα λίγο πριν την έναρξη των υποχρεώσεων της. Φυσικά θα πρέπει να μετρήσει τις δυνάμεις της. Η ομάδα, εγώ έχει τύχει να τη δω σε δύο φιλικά. Ναι. Χωρίς να σημαίνει ότι είμαι δήμον του μπάσκετ. Εντάξει, βλέπω ότι έχει βάθος. Οι παίχτες που την απαρτίζουν είναι και πολύ καλά παιδιά, αλλά και καλοί παίχτες και αγωνιστικοί. Από εκεί πέρα αυτά είναι και πρώτο θέμα του προπονητή. Σίγουρα σε σχέση με πέρσι και το ρόστερ μας είναι, και το μπάτζετ είναι μεγαλύτερο, αλλά και το ρόστερ μας είναι κατά πολύ καλύτερο. Και από εκεί πέρα περιμένουμε τα καλύτερα. Ναι. Πάντως έτσι όπως ήρθε το πρόγραμμα, με δεδομένο ότι υπάρχει και ο προημιτελικός κυπέλλου στις 7 Οκτωβρίου, έχει μαζεμένα ντέρμπι στο Νίκος Γκάλης. Και οργανωτικά δηλαδή θα κληθείτε να δώσετε πάλι και εξετάσεις έτσι πολύ σύντομα και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Θα πρέπει να ξέρει και ο ναι. Οργανωτικά θα πρέπει να δώσουμε και πολλά παιχνίδια μαζί. Ελπίζουμε και πιστεύουμε θα κερδίσουμε όλα τα παιχνίδια που έχουμε στην έδρα μας, όχι τον Παναθηναϊκό. Θα πρέπει ο αγιανός κόσμος να καταλάβει ότι φέτος ξεκινάει μια καινούργια προσπάθεια. Θα πρέπει να καταλάβει ότι πρέπει να είμαστε ακόμα πιο πολύ προσεκτικοί και για τον Νίκο τον Λάσκαρη, που έχει δώσει τόσα πολλά στην ομάδα. Ναι. Και να δώσει ακόμα πιο πολλά. Αλλά και για τη διοίκηση που ως τώρα ό,τι έχει κάνει είναι προς το καλό της ομάδας. Θα πρέπει να καταλάβει και ο Ιαννός κόσμος ότι θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός και θα πρέπει να προσέξει τις αντίκτυξεις. Γιατί τώρα είναι μία με την ΑΕΚ, μία με τον Παναθηναϊκό και μία με τον ΠΑΟΚ. Τα τρία πρώτα εντός έδρας παιχνίδια, τα τρία πρώτα εντός έδρας τεστ που έχουμε. Οπότε είναι πολύ σημαντικά crash test. Και από εκεί πέρα, αν τα αποτελέσματα μας που θα είναι πιστεύω με επιτυχία, θα δείξουμε τη δυναμική μας από την αρχή. Μας είπατε να προσέξει πάρα πολύ για τον κόσμο. Πολύ καλά κάνετε και το λέτε, γιατί είναι και πολύ αυστηρά τα πράγματα. Είδαμε τι έγινε πέρσι και είναι πολύ πρόσφατο το παράδειγμα δηλαδή και το τι τράβηξε ο Άρης. Και τα πλέον ξέρει και ο Αριανός ότι φέτος η ομάδα είναι πολύ πιο δυνατή από όλους τους τομείς. Και θα πρέπει να ξέρει ότι θα πρέπει να φωνάζουμε από το πρώτο λεπτό μέχρι το τελευταίο, γιατί εκεί τελειώνει ο αγώνας. Εμείς πιστεύουμε ότι έχουμε πολύ μεγάλη πίστη στην ομάδα μας και στον προπονητή μας.
Ναι. Μας είπατε, κύριε Ρούσο, πριν από λίγο ότι θα έχουμε και τα γένεια της μπουτίκ. Θα έχουμε και κάποια καινούργια προϊόντα, κάποια που δεν υπήρχαν. Τι μπορεί να βρει ο κόσμος εκεί, δηλαδή. Βέβαια. Θα μπορεί να βρει πολλά πράγματα. Δεν θέλω να σας πω τι μπορεί να βρει. Απλώς δουλεύουν περτοδός και ο Μάνος ο Λάσκαρης περτοδός για το άνοιγμα, γιατί μεγάλωσε κιόλας η μπουτίκ. Δεν είναι το ίδιο που ήταν πέρσι. Ναι. Είναι πιο μεγάλη. Θα έχει και προϊόντα. Εντάξει, τώρα ο αριανός κόσμος. Ο Αλιανός Φύλαθος, επειδή ξέρω ότι αγαπάει πολύ τα προϊόντα του Άρη, θα είναι σίγουρο ότι δεν θα είμαστε 100% έτοιμοι όσον αφορά την πληρότητα, αλλά σίγουρα θα είμαστε σε ένα πολύ ικανοποιητικό βαθμό για το τουρνουά. Από εκεί και πέρα θα υπάρχουν, φέτος δουλεύει σε πιο επαγγελματικά στάδια, θα δουλεύει η μπουτίκ, θα γίνονται happening, θα γίνουν πολύ ωραία πράγματα, γιατί το τμήμα marketing δουλεύει πολύ καλά σε σχέση με πέρσι και πιστεύουμε. Γι' αυτό είπε και ο Νίκος Λάσκαρης, για να μας βελτιώσει σε πράγματα που δεν ήμασταν εμείς καλοί πέρσι, και όχι μόνο. Σωστά. Άλλωστε, ξέρετε ότι ο κόσμος του Άρη, το ξέρετε πολύ καλά και από το ποδόσφαιρο, είναι διψασμένος, γιατί στο ποδόσφαιρο η μπουτίκ είναι κλειστή λόγω των γνωστών προβλημάτων εδώ και κάποια χρόνια. Και η μπασκετική μπουτίκ είχε, όπως είπατε και εσείς, ήταν μικρότερη, δεν είχε τόσα πολλά προϊόντα. Ο κόσμος είναι διψασμένος στο να βρει προϊόντα του Άρη καινούργια, να τα αγοράσει, να και τα παιδάκια του, για την οικογένειά του, για τον ίδιο προσωπικά. Περιμένει πώς και πώς. Κύριε Σαββόπουλε, αυτό που βλέπουμε και εμείς, σας διαβεβαιώνω ότι η μπουτίκ θα είναι μπουτίκ ευρωπαϊκής ομάδας, όχι ότι δεν ήταν, απλώς τώρα θα είναι καταρχάς μεγαλύτερη, τα προϊόντα που θα έχει μέσα, κάποια που έχω δει όλα, γιατί δεν τα έχω δει όλα, γιατί έρχονται κάθε μέρα, έρχονται και κάποια άλλα, πιστεύουμε την Παρασκευή, την Πέμπτη το βράδυ είμαστε έτοιμοι, οπότε την Παρασκευή να εκθέσουμε, θα πρέπει ο κόσμος να δείξει λίγο κατανόηση το πρώτο τρίμηνο, εντάξει δεν θα είναι 100% αυτό που θέλουμε, αλλά θα είναι σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Mm-hmm. Τα εισιτήρια πηγαίνουν καλά και το ευχάριστο είναι ότι τα εισιτήρια πάνε καλά και από την πλευρά του ίντερνετ, που είχαμε αρκετά εισιτήρια χθες την πρώτη μέρα από τη μέσω ίντερνετ, δηλαδή χωρίς να χρειάζεται να φύγει ο Φύλαθος στο παλέ. Θα προπολούνται οι ώρες τους, είναι από τις 12 μέχρι τις 8 κάθε μέρα. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα μπορούν σε πολλά σημεία μέσω ίντερνετ να πάρουν το εισιτήριό τους και να πάρουν το εισιτήριο να φύγουν στην Παρασκευή στο γήπεδο. Θα πρέπει ο κόσμος να αγκαλιάσει το τουρνουά, θα πρέπει να ξέρει ότι το τρίπτυχο είναι ότι είναι η πρώτη εμφάνιση της ομάδας, η τιμή που θα κάνουμε στον Νίκο Γκάλη και ένα μικρό ευχαριστώ στον Νίκο Λάσκαρη, στην οικογένεια Λάσκαρη για αυτό που έχει κάνει ως τώρα. Ναι, βέβαια, είναι το λιγότερο που μπορεί να κάνει νομίζω ο κόσμος. Ναι. Απέναντι οι ομάδες είναι υψηλού επίπεδου, είναι το Λαθέντια Τουρκίας, είναι ομάδες Ευρωλίγκα, θα δούμε και εμείς το τεστ. Και θα είναι μια γιορτή, κύριε Σαββόπουλο, θα είναι μια γιορτή, τη συναυλία του Σαββάτου. Μια πολύ καλή ενέργεια που διοργανώθηκε. Θέλαμε εμείς να κάνουμε κάτι άλλο πέρσι που δεν μπορούσαμε να κάνουμε. Ναι. Τα χάπινγκ θα είναι μια γιορτή στο κέντρο της πόλης για τον αγιανό κόσμο. Μακάρι να πάνε όλα καλά, το ευχόμαστε, και είμαστε σίγουροι ότι θα πάνε όλα καλά. Όπως φυσικά και ο Οκτώβριος να είναι καλός για τον Άρη, γιατί έχει πάρα πολύ σημαντικά παιχνίδια με το καλημέρα. Και από ό,τι βλέπω, ανά 3-4 μέρες ταξίδια έχει, μετακινήσεις. Πότε εδώ, πότε Αθήνα, πότε επαρχία, πότε εξωτερικό. Τα ευρωπαϊκά ταξίδια, κύριε Σαββόπουλε, εμάς στον Αλιανό, κόσμο μας έριξαν τα ευρωπαϊκά ταξίδια τα τελευταία 3 χρόνια. Και φέτος και με τον Μπάση πιστεύω να πάμε καλά. Και θα πρέπει να δείξουμε ένα μήνυμα ότι ερχόμαστε, γιατί θα έχει και, πώς το λένε, απευθείας μετάδοση από την E3, θα το δουν δηλαδή πάλι, πρέπει να μην ξεχνάμε τα περσινά που ήταν τόσο εντυπωσιασμένοι και έτυχε εγώ που ήμουν πέρσι πάλι στην Επιτροπή και την επόμενη μέρα να το κατέβει στην Αθήνα που το είχε δει όλη η Αθήνα και όλοι είχε χαρεί, θα πρέπει να δείξουμε ακόμα ένα μήνυμα ότι ερχόμαστε με τον Νίκο Λάσκαρη σαν μεγαλομέτωπο πια και χορηγό και από εκεί και πέρα τα πράγματα αλλάζουν. Σωστά. Και όπως έχετε πει νομίζω και εσείς και γενικότερα η διοίκηση, ο Άρης θα δώσει φέτος εξετάσεις σε πολλά επίπεδα, γιατί ο απότερος στόχος του είναι κάποια στιγμή να επιστρέψει εκεί που πρέπει να παίζει, στην Ευρωλίγκα. Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Σαββόπουλε. Εμείς έχουμε κάνει ένα πλάνο, η διοίκηση αρβανίτη, οι εξετάσεις που έχει δώσει έχουν περάσει όλες με άριστα. Το πλάνο μας είναι τα επόμενα χρόνια, δεν μπορώ να πω ποια χρόνια, αλλά το πλάνο μας είναι και αυτό. Ήταν κάτι που μας χαροποίησε εμάς σαν αδιανούς πάνω απ' όλα και σαν διοίκηση δεύτερο, όταν αρχικά μιλήσαμε με τον κύριο Λάσκαρη, που και αυτός σύμπλεψε με το σχέδιο που είχαμε και το πλάνο ότι θέλουμε την οικονομική εξυγίανση και από εκεί πέρα μετά όλα είναι εύκολα, γιατί ο Άρης είναι πολύ μεγάλη ομάδα. Ναι. Όταν θα φύγουν τα βαρύδια αυτά των παλιών αμαρτωλών χρήσεων, οικονομικών χρήσεων εννοώ, τότε όλα θα είναι πολύ πιο εύκολα για την ομάδα. Και είναι κάτι που
η Δίκη Σαρβανίτη το είχε θέσει από την αρχή, ο κ. Λάσκαρης το ασπάστηκε και γι' αυτό και προχωράμε σε αυτά τα βήματα. Αυτό μας ενδιαφέρει πάνω απ' όλα, δεν το ξεχνάμε αυτό. Εμείς σαν Αριανός λαός και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ και στο βόλεϊ έχουμε δει πολλές φορές να έρχονται και ξαφνικά μετά να φεύγουν και να αφήνουν συντρίμια. Εμείς αν διοίκηση που είμαστε του Αρβανίτη, αλλά και του Βλάζα, δεν θα αφήσουμε να γίνει ξανά αυτό. Γι' αυτό και πάμε σε στέρεα βήματα και πάμε βήμα-βήμα. Αυτό πρέπει να το σεβαστεί και να σπαστεί και ο Αριανός λαός και από εκεί πέρα να καταλάβει ότι τα καλά τα καλύτερα έρχονται. Και επειδή ο αθλητισμός είναι και συνέστημα, εκτός όλων των άλλων, με την παρουσία του ο κόσμος σε αυτό το τουρνουά, σε αυτό το τρίμερο, νομίζω ότι θα ζεστάνει τον ήδη ζεσταμένο κύριο Λάσκαρη ακόμη περισσότερο. Ας το δει και έτσι. Βεβαίως, το μαθαίνω, γι' αυτό φυσικά το είπα. αυτό είναι ένα από τα τρία, το τρίπτυχο του τουρνουά είναι αυτό. Ένα από τα τρία, από το τρίπτυχο είναι και για να ζεστάνει, να ζεσταθεί ο κύριος Λάσκαρης. Να μας ζεσταθεί. Ο Νίκος Λάσκαρης είναι ζεσταμένος, ξέρει που ήρθε, ξέρει το σωματείο, ξέρει τη δυναμική του Άρη, ξέρει τι ομάδα είναι ο Άρης. Τώρα από εκεί πέρα είναι να του δώσουμε ακόμα πιο πολύ και ένα εν μέρη ευχαριστώ για όλο αυτό που έχει κάνει. Και αυτό θα το δείξει η παρουσία μας και η αρχή μας μέσα στο γήπεδο. Εύχομαι να πάνε όλα καλά σε όλα τα επίπεδα, κύριε Ρούς. Ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα. Ευχαριστώ. Να είστε καλά.